έτσι ένας άνθρωπος καλός. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, προσπαθούμε να βλέπουμε και την καλή πλευρά των γεγονότων, να μην στεκόμαστε μόνο στα άσχημα. Εντάξει, τα είπαμε, πόλεμος, ακρίβεια, πολιτικό χάος στην σημαντική αντιπολίτευση, flyover με προβλήματα στη Θεσσαλονίκη, αλλά την ίδια στιγμή γίνονται και ευχάριστα καλά πράγματα, ωραία πράγματα, τα οποία δεν τα πολύ προβάλλουμε. Φταίμε βέβαια και οι δημοσιογράφοι αλλά και ο κόσμος, γιατί θα προτιμήσει να ακούσει την αρνητική είδηση παρά τη θετική. Βέβαια θα μου πεις, είναι και του τι δίνεις, είναι μεγάλη κουβέντα. Παρ' όλα αυτά βλέπω ότι είναι μια πόλη, Θεσσαλονίκη, που αγαπάει τον πολιτισμό, αγαπάει τις καλές εκδηλώσεις κάθε είδους, και αθλητικές και πολιτιστικές και λογοτεχνικές, και νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί και το Σάββατο, καθώς έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Όλγα Αϊβαζίδου, που είναι από τον Σύλλογο Γονέων και Δαιμόνων. Κυρία Αϊβαζίδου, καλό βράδυ. Καλησπέρα κύριε Σταματόπουλε. Καλησπέρα και στους ακροατές και στις ακροάτριες του Flash 99,4. Να είστε καλά, να είστε καλά. Χαιρόμαστε που επικοινωνούμε μαζί σας, καθώς η επικοινωνία γίνεται γιατί βλέπουμε ότι μαζί με άλλους φορείς κάνετε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα. Οπότε θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για το τι ακριβώς θα γίνει το Σάββατο, τώρα μεθαύριο, 24 του μήνα, στο Πολυλειτουργικό Εκκυθέατρο Μίκης Θεοδωράκης, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να επικοινωνήσουμε μέσα από την εκπομπή σας αυτή την όμορφη αλλά και συνάμα φιλανθρωπική θεατρική παράσταση που διοργανώνουν τα παιδιά της έκτης τάξης του σχολείου μας. Για ποιο σχολείο μιλάμε? Το 5ο Δημοτικό Ευόσμου. 5ο Δημοτικό Ευόσμου. Από μικρά λοιπόν τα παιδιά μπαίνουν στο ταξίδι, το ωραίο ταξίδι αυτό του πολιτισμού, του θεάτρου και της έκφρασης έτσι μέσω της τέχνης, κυρία Αϊβαζίδου. Έτσι ακριβώς, και επίσης της αλληλεγγύης, της φιλανθρωπίας. Πολύ σημαντικό και αυτό, καθώς συνδέονται πολλές φορές η τέχνη με την αλληλεγγύη, τη φιλανθρωπία και το ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο. Οπότε, τι διοργανώνεται ακριβώς, ποια είναι η θεατρική παράσταση που μπορούν να δουν το Σάββατο οι πολίτες εκεί, οι δημότες, αλλά και άνθρωποι από άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης? Λοιπόν, το Σάββατο, όπως είπαμε, στο Πολυλειτουργικό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, στις 7 έρχονται οι παράξενοι επισκέπτες. Μια κωμωδία καταστάσεων σε κείμενο και σκηνοθεσία της Αναστασίας Σφινιοπούλου. Όλο αυτό είναι μια πρωτοβουλία, όπως σας είπα και πριν, της έκτης τάξης του σχολείου μας, καθώς τα παιδιά θέλησαν το τελευταίο έτος της φοίτησής τους στο δημοτικό να τιμήσουν τη θεατρική ομάδα Για Χαρά των Παρανεστιωτών Θεσσαλονίκης για το φιλανθρωπικό της έργο όλα αυτά τα χρόνια. Που είναι μεγάλο και έχει κάνει και πολλές άλλες εκδηλώσεις παρόμοιες, ναι. Να σημειώσω εδώ ότι η συγκεκριμένη θεατρική ομάδα παίζει μόνο για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Αυτό είναι προς τιμήν της, βέβαια. Έτσι λοιπόν οι μαθητές της έκτης τάξης του σχολείου μας, συνεργασία με την Dream Team της θεατρικής ομάδας Για Χαρά, συνεργάστηκαν για φιλανθρωπικό σκοπό και αυτή τη φορά για τη στήριξη του κοινωνικού παντοπολίου του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου. Οπότε αντί εισιτηρίου, όποιος επιθυμεί μπορεί να φέρει τρόφιμα μακράς διαρκείας για τις ευάλωτες οικογένειες του Δήμου μας. Οπότε αυτά τα τρόφιμα και ό,τι θα φέρει ο κόσμος θα τα παραδώσετε στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου. Φυσικά. Να σας πω επίσης ότι η θεατρική παράσταση γίνεται από την αιγίδα του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου δια της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Εθελοντισμού και με την υποστήριξη του Εμπορικού Συλλόγου Ευόσμου Κορδελιού. Όλοι λοιπόν βοηθούν σε αυτό τον ωραίο σκοπό που έχουν βάλει ως στόχο τους τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, και ο Δήμος και όλοι δίνουν ένα χέρι βοηθείας ώστε να το αποτέλεσμα να είναι να βοηθήσουν όσο περνάει από το χέρι τους τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες της περιοχής. Τώρα πείτε μου, τι ώρα θα γίνει, τι ώρα ξεκινεί η παράσταση? Θα γίνει 7 η ώρα το απόγευμα, το Σάββατο που μας έρχεται, μεθαύριο.
Οπότε 7 η ώρα το απόγευμα, λίγο πιο νωρίς έρχονται οι θεατές, φέρνουν ό,τι μπορεί ο καθένας και παρακολουθούν την παράσταση. Πώς που είπαμε, παράξενοι επισκέπτες. Παράξενοι επισκέπτες. Είναι μια κωμωδία. Ναι, με καταστάσεις. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Αποτελείται από ηθοποιούς, φοιτητές και εφήβους. Πάρα πολύ ωραία, οπότε εκτός ότι θα κάνουν την καλή πράξη οι θεατές, θα έχουν την ευκαιρία να δουν και μια ωραία κωμωδία, να περάσουν ένα ωραίο Σαββατόβραδο γελώντας και να θαυμάσουν και τη νέα γενιά που προσπαθεί και αυτή να παίξει θέατρο, να διακριθεί στον πολιτισμό και την τέχνη, και αυτό είναι πολύ ευχάριστο, γιατί βλέπουμε ότι άλλοι νέοι δεν ασχολούνται με αυτά τα θέματα και πάνε σε άλλα ζητήματα, ενώ όταν υπάρχει και ο αθλητισμός αλλά και ο πολιτισμός να απασχολεί τους νέους, νομίζω είναι πολύ σημαντικό και για τη δικιά τους τη μετέπειτα πορεία, καθώς παίρνουν πολλές γνώσεις και ερεθίσματα από αυτές τις παραστάσεις, κυρία Ευαζίδου. Έχετε δίκιο, τα είπατε όλα. Δεν χρειάζεται να συμπληρώσω κάτι. Τα είπατε ακριβώς όπως πρέπει. Ωραία, να είστε καλά λοιπόν. Βεβαίως πιστεύω ότι δεν θα σταματήσει εδώ ούτε το σχολείο, ούτε ο Δήμος, ούτε οι υπόλοιποι διοργανωτές. Στο μέλλον θα υπάρχουν και άλλες παρόμοιες τέτοιες εκδηλώσεις. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και να δώσουμε ένα ραντεβού. Να μην ξεχάσω να πω ότι την παράσταση θα την παρουσιάσει και θα συντονίσει η δημοσιογράφος από το Βεργίνα Τηλεόραση, Θεοδώρα Απότα. Μάλιστα. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξή της. Είναι πολύ σημαντικό. Πιστεύω καλύτερη παρουσιάστρια θα μπορούσατε να βρείτε. Οπότε να ευχηθούμε καλή επιτυχία και βεβαίως θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και στο μέλλον για παρόμοιες εκδηλώσεις. Να είστε καλά. Ραντεβού λοιπόν το Σάββατο. Ευχαριστούμε πολύ. 7 η ώρα, Πολυλειτουργικό Μίκης Θεοδωράκης. Να είστε καλά.